Η εβδομάδα ξεκίνησε πάρα πολύ καλά, βασικά περίπου. Από τη μία πλευρά έχουμε τη νίκη μας. Καταφέραμε και κερδίσαμε, πήραμε την πρώτη ασυλία, πάμε ασφαλής στο Συμβούλιο. Από την άλλη, τραυματίστηκε ο Φάνης, το οποίο ήταν στα δυσάρεστα της ημέρας. Έχουμε πρόβλημα με τον νόμο του Φάνη πάλι. Δυστυχώς μου ξαναβγήκε όμως. Ξαναμπήκε στη θέση του, ευτυχώς, είναι το θετικό. Εκτός ότι πόνεσα πάρα πολύ, το θέμα είναι ότι μπορώ να απομονώσω τον πόνο. Όποιος και αν αυτές, νομίζω ότι εφόσον έχω ένα συγκεκριμένο στόχο, μπορώ να τα καταφέρω. Απ' την άλλη, ένιωθα πάρα πολύ μεγάλη πίεση, γιατί σκεφτόμουν ότι έχω περάσει σχεδόν 5 μήνες εδώ μέσα. Έχω δώσει πάρα πολλές μάχες. Έχω παλέψει, έχω πονέσει, έχω στεναχωρηθεί, έχω χαρεί για να φτάσω σε αυτό το σημείο και καλώς και κακώς είναι η τελική ευθεία. Και αυτό που με πονάει περισσότερο είναι ότι δεν θα μπορώ να ευχαριστώ ουσιαστικά τις πίστες, δεν θα μπορώ να ευχαριστώ τα παρκούρ. Θα μπαίνω πάντα με ένα φόβο. Το σλό για μένα θέλει λίγες μερούλες. It's okay, θα δέσει. Λίγες μερούλες για να ξαναβγεί. Ναι. Λίγες μερούλες να κάτσεις για να το ξεκουράσεις λίγο και να μην ξαναβγεί. Το μόνο σίγουρο είναι ότι έχω πάρει απόφαση ότι δεν θα τα παρατήσω. Ξέρω ότι ίσως επηρεάσει αυτό την απόδοσή μου, ίσως δεν μπορώ να βάζω την ίδια ένταση και το ίδιο πάθος που είχα τόσο καιρό, αλλά έχουμε φτάσει πάρα πολύ κοντά στο τέλος. Προφανώς και θα ήθελα να είμαι στο 100%, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα πρέπει να μπορούμε να παλεύουμε ουσιαστικά με τα τωρινά δεδομένα. Και τα δεδομένα τώρα είναι ότι ουσιαστικά πρέπει να παντρευτώ αυτό το πρόβλημα που έχω στο χέρι και να δώσω τον καλύτερό μου αυτό. Το μόνο που υπόσχομαι, κυρίως στον εαυτό μου και στην οικογένειά μου, είναι ότι θα το παλέψω μέχρι τέλους. Ελπίζω το αποτέλεσμα να με δικαιώσει, αλλά και να μην με δικαιώσει, νομίζω ότι έχω πει και παλαιότερα ότι είμαι πάρα πολύ περήφανος, γιατί κατάφερα ουσιαστικά να ξεπεράσω τον εαυτό μου, να βρω τις δικές μου ατέλειες, να βρω τα δικά μου χαρακτηριστικά τα οποία θέλω να αποβάλω από τον εαυτό μου, που ίσως στο Survivor μου βγήκαν πολύ πιο έντονα κάποιες φορές, όπως είναι ο θυμός, όπως είναι η ένταση, η επιπολαιότητα κάποιες φορές, το να πω κάποια πράγματα που δεν εννοώ. Έχω προσπαθήσει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι για να το ηρεμήσω, για να το ελαττώσω και για να το αποβάλω, εννοείται. Η αλήθεια είναι ότι θεωρώ πως τα έχω καταφέρει αρκετά καλά, οπότε νομίζω ότι θα καταφέρω το καλύτερο δυνατό που μπορώ ακόμα και με το χέρι μου. Σε κάποια φάση λύγησε, ξέσπασε, έχοντας, πιστεύω, μια δόση απογοήτευσης, να το πω, ότι δεν θα μπορεί να μπαίνει στα run όπως ακριβώς αυτός θέλει. Και είναι απολύτως λογικό και είναι, νομίζω, η πρώτη φορά που βλέπουμε το Φάνη να κλαίει, να ξεσπάει σε δάκρυα. Φάνη, μπέζε, κάτσε εδώ, άστον τάνε, κάτσε εδώ, άστον τάνε, για να μου φύγει ο Για μένα η έκφραση των συναισθημάτων είναι κάτι το οποίο όλοι πρέπει να το κάνουμε, να εκφράζουμε τα συναισθήματά μας, γιατί δεν είναι αδυναμία το να κλαις, αντιθέτως είναι δύναμη, ότι μπορείς και νιώθεις. Δηλαδή το να φτάνεις στο σημείο να κλαις σημαίνει ότι νιώθεις, σημαίνει ότι μέσα σου κάτι λειτουργεί και δεν μένεις απαθής σε όλες τις καταστάσεις. Επηρεάστηκε πάρα πολύ από όλο αυτό και στο τέλος της ημέρας όμως είδαμε τελικά ότι υπάρχει και μια άλλη πλευρά του Φάνη, η ευαίσθητη πλευρά του Φάνη, την οποία μέχρι στιγμής δεν είχαμε δει και είχαμε μάθει να κρίνουμε σε πολλά εισαγωγικά μόνο την άλλη του πλευρά, η οποία ήταν η αγωνιστική, η ανταγωνιστική, το θέλω του για τον αγώνα κτλ. Αλλά οι άνθρωποι είμαστε πολυδιάστατα όντα, οπότε έχουμε και άλλες εκφάνσεις και το είδαμε αυτό. Τέλος πάντων, δεν αλλάζει το να κοιτάμε λίγο τη θετική πλευρά του νομίσματος, η οποία είναι ότι κερδίσαμε την πρώτη ασυλία. Πολύ βασικό. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε βάλει στόχο να κερδίσουμε και τις τρεις, ξεκινώντας από την πρώτη. Την πρώτη την πετύχαμε, έχουμε άλλες δύο μπροστά μας.
Είδαμε ότι μπορούμε. Σε μονομαχία. Και παιδιά, είναι αυτό που λέγαμε τόσο καιρό η αλήθεια. Ότι οι περισσότεροι πόντοι μπορούν να έρθουν από εμάς. Αυτό. Λέγαμε χτες, λέγαμε να φέρουμε 6 πόντους. Και τελικά φέραμε. Οι Έλληνες πώς φέραμε. Έφερα 2 στα μάτια, 3 εσύ, 3 εγώ. 8.